Νούμερο 3. Φέρονται στον εαυτό τους με συμπόνια, με συγκατανόηση. Αντί να σκέφτονται πόσο χαζός που σκέφτηκε σε κάτι τέτοιο, οι άνθρωποι που είναι δυνατοί φέρονται στον εαυτό τους με κατανόηση και συμπόνια. Όταν συμβαίνει να έχουν αρνητικές σκέψεις και αρνητικές συζητήσεις με τον εαυτό τους, ανταποκρίνονται με πιο ευγενικά και πιο ενθαρρυντικά μηνύματα, πιο ενθαρρυντικά λόγια. Είτε σας παράτησε η αγαπημένη σας ή ο αγαπημένος σας, είτε χάσατε τη δουλειά σας χωρίς να το περιμένετε. Το μόνο που θα πετύχετε με το να αυτομαστιγώνεστε είναι να μένετε πεσμένοι. Μιλήστε με τον εαυτό σας όπως θα μιλούσατε με έναν έμπιστο φίλο σας. Ή φερθείτε στον εαυτό σας και μιλήστε στον εαυτό σας όπως θα φερόσασταν σε κάποιον άνθρωπο για τον οποίο νοιάζεστε. Εντάξει. Καταπνίξτε την αυστηρή και πικρόχολη αυτοκριτική, επαναλαμβάνοντας δηλώσεις που σας κρατάνε νοητικά δυνατούς. Αν σου άρεσαν οι ιδέες που μόλις άκουσες στο βίντεο και θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να δουλέψεις μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο, προσφέρω μια επιχειρηματική ανάλυση διάρκειας 30 λεπτών που είναι εντελώς δωρεάν. Μπες στο GreekCoach.gr/free, συμπλήρωσε τη φόρμα και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε ποια στοιχεία, ποιες πτυχές της επιχείρησής σου χρειάζονται βελτίωση αυτή τη στιγμή και πώς μπορείς πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά να φτάσεις προς το στόχο σου. Μπες στο GreekCoach.gr/free.